Καλώς ήρθες πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Terry Hatziieremias και αυτό είναι το show στο οποίο μπορείς να έρθεις να ενημερώνεις σωστά και ηθικά σε καθημερινό επίπεδο για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιος σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή, και αν θες να μου κάνεις δωρεά, πάτσε το κουμπάκι που λέει join, συμμετοχή, και μπες στο πλάνο πληρωμής. Επίσης, οπωσδήποτε, smash the like button, γιατί εδώ μαθαίνεις αλήθειες που δεν πρόκειται να ακούσεις στα συστημικά και απαράδεκτα media αυτής της χώρας. Η οποία αυτή η χώρα σου προάγει την ιδέα ότι ο Donald Trump είναι δικτάτορας, ότι ο Donald Trump φταίει για όλα και ότι ο Donald Trump βάσει της ομιλίας της δικής του αξίζει πάλι να του κάνουν καταγγελία impeachment στην Αμερική και να τον καθαιρέσουν 5-10 πόσες ημέρες είναι πριν λήξει. Και ποια είναι η λογική λοιπόν του να κάνεις impeachment τον Donald Trump ακριβώς πριν φύγει στις 20 Ιανουαρίου και παραδώσει το γραφείο στον Joe Biden? Ποια είναι αυτή η λογική? Μέσα σε μια εβδομάδα impeachment, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ φυσικά, αλλά τέλος πάντων, η λογική είναι του να αποτρέψουν τον Donald Trump να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Επίσης βλέπεις να δημιουργείται μια πραγματική χούντα, φασισμός, δικτατορία και καρτέλ των Big Tech απέναντι στην εφαρμογή Parler συγκεκριμένα. Η εφαρμογή Parler έπεσε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν πας να μπεις στο Parler, στην εφαρμογή, δεν μπορείς να μπεις. Αν πας να μπεις στο site τους, parler.com, δεν μπορείς να μπεις. Άλλο πράγμα είναι εφαρμογή, άλλο πράγμα είναι το website. Ούτε εκεί μπορείς να μπεις. Ξέρεις τον λόγο? Ο λόγος είναι γιατί και τα δύο στοιχεία ενεργητικού, και η εφαρμογή και το website, ήτανε στον σερβερ, τον οποίον σερβερ τον κατέχει η εταιρεία Amazon, η οποία θα έρθει όπου να είναι και στην Ελλάδα. Σκέψου πολύ καλά τι θα κάνεις τότε, αν θα αγοράζεις από το Amazon, γιατί θα καταστρέψει όλες τις επιχειρήσεις της μικρομεσαίας. Τέλος πάντων, άλλο αυτό το θέμα, το έχω αναλύσει στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι το Parler κάνει μήνυση στο Amazon για antitrust violations. Γιατί υπάρχουν στον καπιταλισμό κάποιοι νόμοι, όχι σε αυτό που θέλουν να περάσουν τώρα, σοσιαλισμό, παύλα, κομμουνισμό. Στον καπιταλισμό λοιπόν υπάρχουν κάποιοι νόμοι που κινείται ελεύθερα η αγορά. Δεν μπορείς εσύ ως Amazon, επειδή αποφάσισες και συνεννοήθηκες με τα άλλα στα φιλαράκια, να ρίξεις έτσι την πλατφόρμα αυτήν. Βασικά δεν μπορείς να ρίξεις καμία πλατφόρμα βάσει καπιταλισμού και ανταγωνισμού. Το Parler λοιπόν κάνει μήνυση στο Amazon, όμως αυτή τη στιγμή το Parler είναι κάτω, είναι down. Τώρα, το Twitter μετά το ban του Donald Trump στο pre-market ήταν μείον 12%. Με το πάροδο της σημερινής ημέρας ανέκαμψε και τώρα είναι στο μείον 6%. Και δυστυχώς θα ανακάμψει κι άλλο, μπορεί και να φτάσει τα προηγούμενα της επίπεδα. Δυστυχώς. Το Twitter και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη δύναμη. Το WhatsApp. Φεύγουν οι άνθρωποι από το WhatsApp. Το WhatsApp είναι εφαρμογή που ανήκει στον Mark Zuckerberg του Facebook και την παρατάνε αυτή την εφαρμογή για να πάνε στο Telegram και στο Signal. Νέα εφαρμογή είναι το Signal, και πάρα πολύ, 700% είδαν αύξηση του traffic το website gab.com, το οποίο παρεμπιπτόντως gab.com μοιάζει πάρα πολύ η δομή του με το forum, το δικό μου, forum.ter.gr, ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε κάτι αντίστοιχο για μηχανισμό που τρέχει από πίσω στο backend. Δες το, θα πάθεις πλάκα πόσο όμοια ταιριάζουν τα δύο, το gab με το δικό μου το forum. Τώρα, ο κύριος Gaetz, δεν το ξέρω κάποιος είναι, λέει: μίλησα, λέει, μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα. Αυτό έγινε στις 11 Ιανουαρίου. He is not resigning. Δεν παραιτείται. And he is not leaving the public stage at all. Donald John Trump remains the inspirational leader of a loving and patriotic movement. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ο εμπνευστής και ηγέτης ενός αξιαγάπητου κινήματος που έχει σχέση με τον πατριωτισμό. Και συνεχίζεται το quote: οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι καλύτερες μέρες της Αμερικής είναι στο μέλλον, οι άνθρωποι που πιστεύουν στους νόμους της Αμερικής και που χρειάζονται να μείνουν ενωμένοι και να πολεμήσουν στην αριστερή ατζέντα. Και από ό,τι φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν είναι αυτός που θέλει να επιβάλλει έναν έλεγχο στην κυβέρνηση μέσω αυτής της αριστερής ατζέντας. Είπε στο Fox Report Weekend ο Gaetz. Δεν το ξέρω ποιος είναι, πείτε μου από κάτω στα σχόλια. Μπορεί να το λέω και λάθος και το όνομά του. President Trump continues to be the most powerful, the most influential Republican on the planet Earth. Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει ο πιο δυνατός και πιο με τη μεγαλύτερη επιρροή ρεπουμπλικανός στον πλανήτη Γη. It's my expectation that while he will be leaving the White House in several days, είναι προσδοκία δική μου ότι ενώ θα φύγει σε λίγες μέρες από το Λευκό Οίκο, μόλις τελειώσει νόμιμα η θητεία του, θα συνεχίσει να επιμένει. Για λόγους λογοκρισίας του YouTube δεν θα συνεχίσω να διαβάζω αυτό το άρθρο. Λέει εν τέλει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να ηγείται στους ανθρώπους που τον ψήφισαν κτλ. Μπορείς να το διαβάσεις οπωσδήποτε το άρθρο. Βασικά νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν μπορείς να το διαβάζεις γιατί είναι premium, αλλά τέλος πάντων. Και οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιμένουν στο κομμάτι του impeachment. Πάλι θέλουν να κάνουν τον Τραμπ impeachment, καταγγελία. Και έχω εδώ και το άρθρο από το New York Times. Θα υπάρχει το link στην περιγραφή από κάτω. Αν θες να το διαβάζεις, διάβασέ το. Το διάβασα. Στο τέλος του άρθρου λέει ότι ο Τραμπ είπε στο γραμματέα της Τζόρτζια να του βρει ψήφους για να γυρίσει το αποτέλεσμα. Ξέρεις τι έγινε ακριβώς. Δεν θα πάρω καν θέση στο θέμα. Δεν έπρεπε καν να το αναφέρω. Γιατί λέει και άλλα μπαρμπούτσαλα εδώ μέσα. Αλλά το πιο μεγάλο μπαρμπούτσαλο, και αυτό είναι τεχνική ορολογία το μπαρμπούτσαλο. Λοιπόν, το πιο μεγάλο μπαρμπούτσαλο που λέει εδώ μέσα επελώς είναι το impeachment στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις 20 Ιανουαρίου φεύγει. Αυτό είναι το χειρότερο και δείχνει ακριβώς σε πόσο συγχυσμένη κατάσταση βρίσκεται αυτή η γυναίκα μέσα της και πόσο κακιά είναι σαν άνθρωπος. Έχει μέσα της κάτι πολύ μοχθηρό. Αυτή είναι η πραγματικά επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι, έτσι, ότι οι δημοκρατικοί, οι Dems, είναι οι πραγματικά επικίνδυνοι για τη δημοκρατία. Τώρα, σε νέα άλλα, ο Rudy Giuliani στο podcast, το οποίο το βίντεο έφυγε από το YouTube, διαγράφηκε δηλαδή από το YouTube. Το podcast του Rudy Giuliani βγαίνει και σε audio και σε βίντεο. Το βίντεο διαγράφηκε από το YouTube. Το audio ευτυχώς το έκανε host σε κάποια άλλη πλατφόρμα και το άκουσα. Είπε ότι αυτοί που μπήκανε μέσα στο Καπιτόλιο είχανε αξ, τσεκούρια, είχανε σφυριά και είχανε ακόμα και γάλα. Και το γάλα αυτό δεν ήτανε, όπως είπε ο Rudy Giuliani, για να φάνε μπισκοτάκια βουτώντας τα στο γάλα. Δηλαδή ο Ρούντι Τζουλιάνι τρώει μπισκότα σε γάλα. Πόσο χρονών είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν γλυκό όμως έτσι που το είπε. Μ' άρεσε. Και το point είναι το εξής, ότι το γάλα το χρησιμοποιούν, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, για τα δακρυγόνα. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με αντίφα και τέτοια πράγματα. Πες μου από κάτω στα σχόλια. Και λέει ότι αυτοί που τελικά μπήκανε, και όντως υπάρχει footage από το NTD ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ λέγανε ότι αυτοί δεν είναι δικοί μας, αυτοί είναι αντίφα. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπήκανε δείχνει ότι είναι με την οργάνωση αντίφα. Και υπάρχει έστω και ένα άτομο το οποίο ήταν στην οργάνωση Black Lives Matter και τον πήραν φωτογραφία μέσα στο Καπιτόλιο. Μαζί με τον Jake Angeli και τους άλλους εκεί πέρα, τους τυπάδες. Όπως σου έδειξα φυσικά και σε προηγούμενα βίντεο, έτσι, δεν το συζητώ αυτό. Αυτός ο Jake Angeli είναι μια αμφιλεγόμενη φιγούρα, τώρα είναι μια φιγούρα την οποία την ανακρίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, γιατί το συνέλαβαν. Wall Street Banks, λέει, τράπεζες από τη Wall Street, freeze political donations, σταματάνε τις πολιτικές δωρεές, after Capitol Hill riots, μετά από του Καπιτολίου τις εξεγέρσεις. Threaten pro-Trump politicians with blacklisting. Και θα κάνουν blacklist στους πολιτικούς οι οποίοι υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ήταν πρόεδρος τον ΗΠΑ, είχε πει ότι εγώ δεν το παίζω το παιχνίδι έτσι όπως το παίζουν οι δημοκρατικοί που πηγαίνουν και λένε να σορτάρουν τις μετοχές. Δεν το παίζω έτσι εγώ το παιχνίδι. Δεν τους δίνω tips στη Wall Street για να βγάζουν περισσότερα λεφτά από το χρηματιστήριο. Οπότε δεν το θέλουνε. Ποιες τράπεζες είναι αυτές? Να τις διαβάσουμε. Είναι η JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America. Ευτυχώς πούλησα τις μετοχές μου στην Bank of America. And Wells Fargo. Ωραία. Ξέρω ποιες τέσσερις μετοχές δεν θα πάρω σίγουρα. Ούτως ή άλλως έτσι όπως πάνε οι τράπεζες, πάλι μάλλον θα καταρρεύσει κάποια από αυτές. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι συνεχίζεται το κυνηγητό προς τον Donald Trump. Η δύναμη του Donald Trump ποια είναι? Είναι ο λαός. Είμαστε εμείς. Εμείς που κάνουμε τις δωρεές. Αυτό είναι το κίνημα, παιδιά, του Donald Trump, το οποίο έδωσε τεράστια δύναμη και άλλαξε εντελώς την πολιτική σκηνή σε όλο τον πλανήτη Γη και τώρα θέλουν τόσο πολύ να τον κυνηγήσουν. Ο Donald Trump δεν πληρώνεται από τις φαρμακευτικές του εναντίον. Διαπραγματεύτηκε για τις πιο χαμηλές τιμές στις φαρμακευτικές εταιρείες και τον κυνηγάνε οι φαρμακευτικές εταιρείες. Οπότε ποιος είναι ο πελάτης του Donald Trump ουσιαστικά? Ποιος είναι ο χρηματοδότης του? Ποιος του ταχώνει τα λεφτά? Ποιον ακούει? Το λαό. Δες όμως τώρα τι έγινε. Ούτε η Wall Street, ούτε οι φαρμακευτικές, ούτε το Big Tech. Τίποτα από αυτά τα τρία. Ούτε και τα media, οπωσδήποτε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο Donald Trump έπαιρνε τα χρήματα από τους απλούς πολίτες. Και δες τι έγινε. Το payment processor Stripe, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το ευρέως χρησιμοποιούμενο payment processor, είναι τρόπος να δέχεσαι λεφτά στο ίντερνετ. Είναι το PayPal και είναι και το Stripe. Αυτά είναι τα δύο πιο κορυφαία. Όλα τα εργαλεία marketing έχουν integration με αυτές τις δύο πλατφόρμες, PayPal και Stripe. Το Stripe λοιπόν κάνει blacklist την καμπάνια του Donald Trump. Το Shopify του έκοψε το κατάστημα. Το έκοψε. Είχε το e-shop του στο shopify.com, στην πλατφόρμα αυτήν. Το έριξε το Shopify. Όπως έριξαν το Parler, έτσι έριξαν και το shop του Donald Trump. Αλλά τώρα πιο σημαντικά, το Stripe, δηλαδή η πλατφόρμα στην οποία παίρνει τα λεφτά, κάνει blacklist τον Donald Trump. Γιατί? Λεφτά δεν παίρνουνε. Το Stripe, ξέρεις πως πληρώνεται? Μας παίρνει εμάς τους επιχειρηματίες 2,5 με 3,5%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το ίδιο και το PayPal. Κάνουν δωρεές οι άνθρωποι και αυτές οι πλατφόρμες παίρνουν τα χρήματα. Παίρνουν ένα ποσοστό. Άρα βγάζουν λεφτά από μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν τέτοια κίνηση. Αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί χάνει ο Τραμπ τεράστια μόχλευση. Τη μόχλευση των χρημάτων των υποστηρικτών του. Και τώρα θα αηδιάσεις με αυτό. Αν δεν έχεις αηδιάσει έως τώρα, αν δεν έχεις ξεράσει έως τώρα, ήρθε η ώρα να ξεράσεις. Με τον Cuomo. Ο Cuomo ορκίζεται να κάνει την κάναβη νόμιμη στη Νέα Υόρκη για να μπορούν να την ελέγχουν και να την παρατηρούν τη διακίνηση της κάναβης. Ο Cuomo λοιπόν θέλει να βγάλει λεφτά από αυτές τις ουσίες και πρέπει να καταλάβεις κάτι. Η κάναβη στην Αμερική σε κάποιες πολιτείες είναι νόμιμη, σε κάποιες πολιτείες δεν είναι νόμιμη ακόμα. Ο Biden έχει στην ατζέντα του ότι θα την νομιμοποιήσει την κάναβη, δηλαδή τους ανθρωπάκους θέλει να τους αποτελειώσει. Και όταν θα πιάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάνω του ουσία κάναβης, δεν θα τον κλείνουν στη φυλακή, αλλά θα τον βάζουν μέσα σε rehab, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Το έχει πει ο Joe Biden στο παρελθόν αυτά τα πράγματα, δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι αυτός που πουλάει κάναβη, εκείνον τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση? Τέλος πάντων, έχουν φυσικά πλάνο, θέλουν να ψηφιοποιήσουν την οικονομία και να την νομιμοποιήσουν την κάναβη, οπότε θα πουλάς μάλλον νόμιμα κάναβη. Απλά θα πληρώνεις τα ντερά σου σε φορολογία. Γιατί η κάναβη είναι από τις χειρότερες μετοχές και εταιρείες γενικότερα. Τώρα αυτό δεν πρέπει να το πω, είναι για market fix news, αλλά είναι από τις χειρότερες μετοχές στην Αμερική, γιατί έχει τεράστιο taxation. Τεράστια ποσά φορολογίας παίρνουν οι πολιτείες. Οπότε δεν είναι καλό business. Αλλά μάλλον για το Cuomo είναι καλό business. Γι' αυτό και θέλει να την νομιμοποιήσει χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για τους πολίτες του. Και τώρα θα φτάσει το μέτρο της αηδείας στο πικ του, στο 100%. Στις τελευταίες μέρες του Προέδρου Τραμπ, πάλι ο Cuomo ορκίζεται, δεύτερος όρκος ο Cuomo στην ίδια ημέρα, να ξανανοίξει την οικονομία της Νέας Υόρκης. Αν δεν αηδίασες με αυτό, δεν ξέρω με τι θες να αηδιάσεις. Αυτός ο άνθρωπος ο Cuomo σαν να σου λέει ότι μέχρι τώρα κρατούσε κλειστή την οικονομία της Νέας Υόρκης λόγω της προεδρίας του Donald Trump. Και φυσικά μπορεί να δείχνει τι ετοιμάζαν από πίσω οι Dems, οι δημοκρατικοί. Γιατί η οικονομία της Νέας Υόρκης είναι κλειστή εδώ και καιρό. Και δείχνει πόσο δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Που φυσικά οι πολίτες της Νέας Υόρκης έχουν φύγει από αυτή την πολιτεία και πάνε όλοι στη Φλόριντα. Παλιά η Νέα Υόρκη ήταν η μέκα του καπιταλισμού και όλοι οι άνθρωποι θέλαν να πάνε να μείνουν εκεί πέρα γιατί μπορούσαν να είχαν ένα καλύτερο μέλλον και βασικά να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Οι καπιταλιστές πήγαιναν εκεί πέρα. Από τότε που την ανέλαβε αυτός ο Cuomo, την έχει καταστρέψει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατικοί. και ανήθικος. Αυτά τα έσχη που κάνουν κατά της ελευθερίας του λόγου, κατά του Donald Trump, κατά του οποιοδήποτε Trump, είναι άσχημα και απαράδεκτα. Το Gab που σου είπα πριν, το gab.com, θα κάνει δικό του κινητό. Μακάρι να βρουν τρόπο να συνεννοηθούν με τον Τραμπ και να κάνουν ένα δικό τους infrastructure, ένα δικό του σύστημα. Πώς η Huawei, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει όχι στην Huawei και είχε κάνει ban τη Huawei γιατί μπορούσε να ελέγχει τους ανθρώπους της Αμερικής και να στέλνει τα δεδομένα πίσω στο CCP, γι' αυτό την έριξε ban τη Huawei και όλες τις κινέζικες εταιρείες σε γενικές γραμμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Huawei τι έκανε? Είπε, θα βγάλω το δικό μου. Σας έχω κατακλέψει εσάς τους Αμερικανούς, είπε. Να σου πω τι είπα ακριβώς. Δεν είπα αυτό, αυτό σου λέω ότι είπε εντάχει. Σας έχω κατακλέψει τα intellectual properties, εσάς τους Αμερικανούς. Δεν μου είναι τίποτα να αντιγράψω την Google σας. Δεν μου είναι τίποτα να αντιγράψω το Facebook σας. Δεν μου είναι τίποτα να αντιγράψω όλες τις εφαρμογές τις καλές. Γιατί ο Τραμπ είχε κάνει ban και είχε απαγορεύσει τις αμερικάνικες εφαρμογές να μπορούν να υπάρχουν σε Huawei κινητό. Νομίζω τώρα αυτό άλλαξε πάλι. Αλλά τι θέλω να σου πω? Ότι το κινητό αυτό, το κινητό που χρησιμοποιείς, δεν σε νοιάζει τι μάρκα είναι, ούτε καν. Γι' αυτό και η Apple έχασε άπειρα λεφτά, γιατί όλοι πήγανε σε αυτές τις κινέζικες εταιρείες. Φυσικά αυτές οι κινέζικες εταιρείες μας κλέβουν συνεχώς τα δεδομένα. Συνεχώς. Δηλαδή, άμα δεις τι κλέβουν αυτές οι εταιρείες, έχουν τα πάντα από εμάς. Δηλαδή, δεν υπάρχει καθόλου privacy με τα smartphones. Αν βγει ένα καινούριο κινητό, το οποίο θα το βγάλει ο Elon Musk, θα το βγάλει η Gab, θα το βγάλει ο Donald Trump, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το βγάλει από τους τρεις, ένα καινούριο κινητό, και να συνεργαστούν μάλιστα όλοι αυτοί, δεν είναι τίποτα να βγάλουν ένα καλό καινούριο smartphone. Εγώ να σου πω κάτι, ακόμα και πιο παλιά η τεχνολογία να είναι και still BlackBerry να είναι, δηλαδή πιο βίτα σε ομορφιά, θα το έπαιρνα. Μην σου πω ότι είμαι σε μια φάση που σκέφτομαι να το γυρίσω το κινητό και να μην έχω άλλο smartphone ή να το έχω μόνο για κάτι Instagram lives που κάνω, κάτι τέτοια σπάνια, δηλαδή για τα social media πιο πολύ. Να πάρω για κινητό, δηλαδή για τηλέφωνο, να έχω κάτι άλλο. Το σκέφτομαι πολύ έντονα να το κάνω αυτό. Σε γενικές γραμμές πάντως να ξέρεις ότι πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα αλλάξει ο τρόπος που οι αληθινοί πολίτες αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Gab.com. Τσέκαρε αυτή την πλατφόρμα gab.com και δες, μάλιστα άμα θες να γελάσεις, δες τι λέει η Wikipedia για τον Gab, δες τι λέει η Wikipedia για τον Donald Trump. Ο Donald Trump, by the way, είναι στο gab.com, έτσι. Απλά δεν τον βλέπω να είναι πάρα πολύ ενεργός. Και τώρα θα σου δείξω από το Daily Mail. FBI warns of armed protests. Το FBI προειδοποιεί, το FBI στα καλά καθούμενα έγινε ενεργητικό. Τόσο καιρό πετούσε χαρταετό σε σημαντικά ζητήματα και τώρα ξυπνήσανε. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί στην Αμερική βλέπουμε σιγά σιγά την ατζέντα τους. Υπάρχει μια επιπλέον δραστηριότητα αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον και πολύ στρατιωτική. Για να σου δείξω κάποιες εικόνες. Αυτό το άρθρο λέει ότι αυτή εδώ η δραστηριότητα από στρατιωτικής απόψεως στην Ουάσιγκτον είναι επειδή πλησιάζει η ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Γιατί δεν το κάνουν 2 μέρες πριν, άμα είναι έτσι, δηλαδή 1 μέρα πριν ή την ίδια ημέρα? Γιατί το κάνουν πόσες μέρες πριν? Θα υπάρχουν 7 με 13.000 φρουροί. Δεν μπορούσαν αυτό να το κάνουν την ημέρα της εξέγερσης? Δεν ξέρω. Σου δείξω κάποιες εικόνες εδώ πέρα. Αυτό είναι μεγάλο άρθρο, μπορείς να το διαβάσεις. Φυσικά με τις εικόνες δεν μπορείς να καταλάβεις εάν είναι τωρινές ή πιο παλιές. Ας ελπίσουμε ότι αυτές είναι τωρινές, ότι βλέπουμε δηλαδή κάτι που συμβαίνει τώρα. Το άρθρο είναι τωρινό, οι εικόνες δεν ξέρουμε αν είναι τωρινές όμως. Πάντως από ό,τι φαίνεται βάζουν πολλά μέτρα και πολλή φύλαξη την ημέρα εκείνη, γιατί μάλλον περιμένουν κάτι εκείνη την ημέρα, οπότε θέλουν να το αποτρέψουν πάση θυσία. Να σου πω την αλήθεια, καλά κάνουν και βάζουν φύλαξη. Αν και λες, γιατί δεν έγινε πιο πριν αυτό, γιατί έπρεπε να φτάσει σε αυτό το στάδιο? Πάντως ο Τραμπ είπε ότι δεν θα πάει στην ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν είναι και ο μόνος ο οποίος είπε ότι δεν θα παρευρεθεί στην ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. So I think it's important we get on with the business, getting him out of office. The quickest way that will happen is us being sworn in on the 20th. What action happens before... Ο Τζο Μπάιντεν λέει ότι ο πιο γρήγορος τρόπος να διώξουμε από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι η ορκομοσία στις 20. After that is a judgment for the Congress to make, but that's what I am looking forward to. Him leaving office. I was told that on the way up here, way over here, that he indicated he wasn't going to show up at the inauguration. Λέει ότι μου είπαν ότι δεν θα εμφανιστεί στην ορκομοσία. One of the few things he and I have ever agreed on. Είναι από τα λίγα πράγματα στα οποία εμείς οι δύο συμφωνήσαμε. It's a good thing I'm not showing up. Είναι καλό πράγμα. I am not showing up. Είναι καλό πράγμα, λέει, που δεν θα εμφανιστώ. Αυτό είπε. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός ο οποίος δεν θα εμφανιστεί, αλλά ο Τζο Μπάιντεν μας λέει ότι και αυτός δεν θα εμφανιστεί. Πάλι έκανε δηλαδή λάθος ο άνθρωπος, και αυτή τη φορά νομίζω τον είδα πιο γερασμένο από τις προηγούμενες φορές. Δεν τον παρατηρώ συχνά, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι σήμερα έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, αλλά μου φαίνεται πολύ γερασμένος σήμερα αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες. Υπάρχουν και άλλα νέα. Περιμένουμε Ντόναλντ Τραμπ να κάνει ομιλία, δημόσια ομιλία. Θα αποκαλύψει κάτι, εμείς θα καταλάβουμε πολλά πράγματα από αυτή τη δημόσια ομιλία και θα την αναλύσουμε οπωσδήποτε σε αυτό το show, το Daily Show. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθείς. Κάθε μέρα βρισκόμαστε εδώ. Να ψάχνεις το όνομά μου, Terry Hatziieremias, στο YouTube, και θα βρίσκεις κάθε μέρα ένα βίντεο από μένα. Στο εγγυώμαι αυτό το πράγμα. Να είσαι καλά. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θες να με υποστηρίξεις έμπρακτα, το κουμπάκι join, συμμετοχή, και οπωσδήποτε smash the like button. Και να μην ξεχάσεις να παρακολουθείς και τα τελευταία βίντεο του καναλιού εδώ πέρα. Θα βάλω ολόκληρη την playlist να δεις όλα τα βίντεο που έχω ανεβάσει το τελευταίο διάστημα για το κομμάτι των εκλογών, που είναι πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!